Αν σε πρώτη φορά στο κανάλι μου, εγώ είμαι η Αθηνά, αλλιώς μπορείς να με λες και Μινέρβα, είμαι 28 χρονών, σπουδάζω νομική, ελπίζω ότι φέτος θα τελειώσω και θα πάρω το πτυχίο μου, παράλληλα δουλεύω, μ' αρέσει να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου, κάνοντας μια γκάμα δραστηριοτήτων, από το να βγω για φαγητό μόνη μου, που είναι από τα αγαπημένα μου, να πάω σινεμά μόνη μου. Οπότε στο κανάλι μου προσπαθώ έτσι να σου δείχνω διάφορες ωραίες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις με τον εαυτό σου, διάφορα έτσι χουχουλιάρικα vlogs για να βλέπεις ενώ τρως, ενώ βάφεσαι και να σε χαλαρώνουν. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε έτσι ένα haul, ένα unboxing από Scrooge κυρίως και θα σου δείξω και ένα haul από τη ψώνισσα από ΑΒ Βασιλόπουλος. Good morning everybody, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα πιο low-key βίντεο, θα κάνουμε ένα unboxing από την παραγγελία που έκανα στο Scrooge. Αποφάσισα ότι θα προσπαθήσω να φτιάξω μόνη μου τα μαλλιά μου, έχει βγει η ρίζα και επίσης μετά τη ρίζα έχω ένα σημείο που είναι πιο κίτρινο σε σχέση με το υπόλοιπο μαλλί. Και θέλω να προσπαθήσω να το φτιάξω μόνη μου. Γενικά πάω σε δύο κομματήρια. Θα πάω ή σε ένα που με το που θα περάσω την πόρτα θα πληρώσω 100 ευρώ ή θα πάω σε ένα άλλο που ό,τι και να μου κάνουν θα πληρώσω 25. Αλλά και στα δύο τις τελευταίες φορές που έχω πάει δεν έχω μείνει ευχαριστημένη για διαφορετικούς λόγους. Αυτό που είναι το ακριβό χρησιμοποιεί πολύ καλά υλικά αλλά με το αποτέλεσμα δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ας πούμε την τελευταία φορά η ρίζα μου βγήκε πιο κίτρινη από το υπόλοιπο μαλλί. Πιστεύω ότι για 100 πλάς ευρώ θα έπρεπε να είναι καλύτερα τα πράγματα, καλύτερο το αποτέλεσμα. Το άλλο κομματήριο για τα 25 ευρώ που δίνω γενικά είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Αλλά τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι πολύ χάλια και την τελευταία φορά που είχα κάνει ντεκαπάζ ήταν ένιωθα ότι μου καίει το κεφάλι και μετέχα πολύ ερεθισμένο. Το δέρμα στο κρανίο ήταν πάρα πολύ ερεθισμένο, πολύ κόκκινο. Δηλαδή, ενώ είχα ντεκαπάς στο κεφάλι, έκανα διαλογισμό, ανάσες, για να προσπαθήσω να το αντέξω. And that's not okay. Γιατί μία φορά, okay, αλλά δεν ξέρω αν συνεχίσω, αν θα πάθω κάτι χειρότερο. Τέλος πάντων, οπότε πήρα κάποια πράγματα για να φτιάξω τα μαλλιά μόνο μου στο σπίτι. Πάμε να δούμε, να κάνουμε το unboxing. Παρήγγειλα από το Scrooge, διότι ποιος δεν παραγγέλνει το Scrooge τη σήμερα ημέρα. Είναι, βρίσκεις πολύ καλές τιμές, χωρίς να ψάχνεις σε site που δεν ξέρεις. Έχεις έτσι την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Scrooge, άμα κάτι δεν πάει καλά. Και βλέπεις και κριτικές. Βέβαια αυτά τα προϊόντα τα ήξερα, δηλαδή στο ακριβό κομμωτήριο μου βάζουν αυτά τα προϊόντα που αγόρασα. Οπότε πάμε να δούμε μια εφημερίδα. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Λοιπόν, αυτό είναι το Blond Me. Δεν ξέρω αν βλέπετε τη γάτα μου τι κάνει. Αυτή είναι η Μίνι. Λοιπόν, αυτό είναι το Blond Me. Developer 7% volume ή 2% 7 volume. Τέλος πάντων, αν είστε κομμώτριες, μη θυμώστε μαζί μου που δεν τα ξέρω καλά. Πάντως, αυτό σχεδιάζω να το βάλω με το να το αναμίξω με το ρεφλέ. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα, κάνει κάπου 10 ευρώ. Αλλά έχω ακούσει ότι λίγη γενικά, έχει ημερομηνία λήξης, γράφει πάνω. Λίγη τον Αύγουστο του 25. Okay. Σε ένα χρόνο και παραπάνω θα έχω χρησιμοποιήσει αρκετή ποσότητα. Κάτσε και τι άλλο έχει εδώ, γιατί μπήκε η Μίνι τώρα μέσα. Κάτσε μωρή. Έχει το πινέλο. Illuminage, πινέλο. Μ' άρεσε πολύ γιατί έχει... Βασικά ήθελα ένα πινέλο, γιατί αυτό που έχω είναι της κακιάς ώρας. Είναι χάλια. Ήθελα έτσι ένα καλύτερο πινέλο. Αυτό έκανε 4,5 ευρώ. Τώρα μου άρεσε εμφανισιακά, γιατί είναι κάπως, έχει ένα ηριδίζον κάπως. Το αυτό του είναι ηριδίζον.
Κοίτα, οι τρίχες του τώρα φαίνονται λίγο questionable. Δεν είναι, δηλαδή είναι κάτι τρίχες που εξέχουνε. Πιστεύω θα την κάνει τη δουλειά του. Είχε και πιο φτηνά, η αλήθεια είναι, για 4,5 ευρώ, δεν ξέρω αν αξίζει. Πάμε να δούμε και το άλλο. Θα είναι πιο βαρύ. Εν τω μεταξύ, εσείς προτιμάτε αυτό που κάνει το Box Now, που σου δίνει τον κωδικό και τον πληκτρολογείς και ανοίγει η θηρίδα, ή προτιμάτε το Scrooge Point που απλά πατάς το κουμπί απ' έσω της εφαρμογής και ανοίγει η θηρίδα? Εγώ νομίζω προτιμώ αυτό με τον κωδικό. Αν και το να πατάς το κουμπί από την εφαρμογή και να ανοίγει η θηρίδα είναι κάπως πιο cool. Είναι λίγο wow για μένα, δεν ξέρω γιατί. Έχουμε bubble wrap. Έχουμε... Εδώ δεν τα έχουμε τυλιγμένα, τα έχουμε λίγο πιο χυμαδιό. Αλλά okay, είχαν βάλει bubble wrap. Λοιπόν, εδώ έχουμε Blonde Me Premium Developer με 20 volume, για να βάλουμε, να ανοίξουμε τη ρίζα με αυτό. Εδώ έχουμε Premium Lightener, την σκόνη για τον δεκαπάς, μπορεί να ανοίξει μέχρι και... Έχει δύο Blonde Me, έχει την πιο κλασική και έχει και την Premium, και είπα να πάρω την Premium, τέλος πάντων. Μπορεί να ανοίξει μέχρι και 9 τόνους. Εγώ δεν χρειάζομαι τόσο. Η ρίζα μου τώρα, και πάλι, αν είστε κομμότριες, κομμωτές και αυτά, μη με φάτε. Νομίζω η ρίζα μου είναι κάπου στο 6 ή το 7 σαν τόνος. Και το υπόλοιπο, το πιο κίτρινο, είναι κάπου στο 8. Οπότε αυτά θέλω να ανοίξω και να τα ανεβάσω στο δεκάρι ίσως. Για να βάλω τα άλλα που θα σας δείξω τώρα. Ταρατατα. Κάτσε να δούμε αν έχουμε το σωστό. Yes! Είναι το σωστό χρώμα. Λοιπόν, και έχουμε Blonde Me Toner. Πήρα δύο, γιατί πιστεύω το ένα δεν θα φτάσει. Είναι toner στο χρώμα, πάλι μάρκας... Η μάρκα είναι Schwarzkopf για όλο το προϊόντο που έχω πάρει. Και η σειρά αυτή λέγεται Blonde Me. Και είναι στο χρώμα Tea Ice, που είναι ένα ξανθό του πάγου, ουσιαστικά. Πολύ άσπρο ξανθό. Παιδιά, ευχηθείτε μου καλή επιτυχία. Γενικά, με το μαλλί δεν το έχω πολύ. Δεν το έχω καθόλου, θα έλεγα. Στο παρελθόν είχα κάνει δεκαπάζ, αλλά όχι με τέτοια καλή μάρκα. Και είχα κάνει σε όλο το μαλλί δεκαπάζ και το είχα έτσι... Του είχα κάνει ζημιούλα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θα το περάσω στις άκρες, γιατί οι άκρες μου... Και από εδώ και πάνω, δηλαδή, είναι αρκετά άσπρο το μαλλί μου. Εντάξει, υπάρχουν σημεία που δεν είναι δεκάρι τόνος, που είναι 8, 9. Αλλά δεν θα. I'm not gonna fuck with it. Δεν θέλω να πειράξω τις άκρες για να μην προκαλέσω ζημιά στο μαλλί. Θέλω αυτό, τη ρίζα. Να ανοίξω τη φυσική μου ρίζα και να ανοίξω και το band, μια λωρίδα που έχει δημιουργηθεί και είναι πιο κίτρινη σε σχέση με το υπόλοιπο μαλλί. Αυτά τα δύο μπορώ να τα κάνω. Ας ελπίσουμε. Έχω πάρει πολύ καλά υλικά. Παναγία μου, να το καταφέρω. Και πήρα από Hondo's Center να δοκιμάσω και αυτό. Γενικά θα δοκιμάσω πολλά πράγματα για πρώτη φορά. St. Moritz Self Tanning Mousse. Και το πήρα και στο χρώμα Dark, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Πήρα επίσης και το αντίστοιχο, το γάντι, το Velvet Tanning Meat. Είναι το γάντι για να βαράσεις τη μους, για να είναι έτσι ωραίο το αποτέλεσμα και να μην βγει αλόκοτο. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει τέτοιου είδους προϊόν και το έχω πάρει και στο πιο σκούρο χρώμα. γενικά μου αρέσει να παίζω με την εμφανισία μου και να κάνω αλλαγές. Οπότε τώρα το φαντασίωση που έχω είναι αυτό, να κάνω το μαλλί ξανθό του πάγου και να κάνω ένα μαύρισμα, έτσι λες και έχω πάει μια εβδομάδα ή 10 μέρες τουλάχιστον στις Μαλδίβες. Οπότε ελπίζω, παιδιά, να πάνε καλά τα πράγματα και να μην βγω σαν καραγκιόζης. Σας φιλώ. Hello everybody, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ, οπότε πάμε να κάνουμε ένα μικρομεσαίο σούπερ μάρκετ haul. Λοιπόν,
Περνάω φάσεις που τρώω διάφορα φαγητά. Τώρα έχω κολλήσει και τρώω σαλάτες, παξιμάδι, κρυθαρένιο, ντοματίνια, τυριά και τέτοια. Οπότε έχουμε ένα μίξ από βασιλόπουλο σαλάτα πανδεσία που έκανε σχεδόν 2 ευρώ, 1,98 αν θυμάμαι καλά. Και όταν είδα την τιμή είμαι σε φάση λίγο what? Αλλά επειδή έχει ημερομηνία λήξης, οι άλλες λήγανε σήμερα και αύριο, ενώ αυτή λήγει μετά από κάποιες μέρες, προτίμησα να πάρω αυτή. Έχουμε τορτίγια chips, gluten free, αλλά ήταν φτηνά αυτά, έκαναν 90 λεπτά, οπότε why not. Εδώ έχουμε το παξιμάδι, το κρυθαρένιο. Είχε δύο που ήταν παρόμοια και αυτό έκανε 2,5 ευρώ και το άλλο έκανε 3 ευρώ. Αυτό είχε μια κάπως πράσινα γράμματα, το άλλο είχε κάπως μια κόκκινο φόντο. Ποια διαφορά έχουνε, δεν κατάλαβα, αν ξέρει κανείς ας μου πει. Λοιπόν, έχουμε τα τυριά μας, παίρνω λίγη ποσότητα γιατί δεν θέλω να χαλάνε, μου τις πάει. Λοιπόν, έχουμε μανούρι, πήρα 1/4, 3,71 και πήρα και πήρα και ανθότυρο. Και η μεταξύ όταν πήγα να παραγγείλω, της λέω, μπερδεύτηκα και της λέω θέλω ανθότυρο και ανθούρι, ενώ ήθελα μανούρι. Well. Λοιπόν, έχουμε αυγουλάκια. Αυτά τα αυγουλάκια από αυτή τη μάρκα θα είναι they're gonna be the end of me, θα είναι το τέλος μου. Βασικά αυτά τα συγκεκριμένα που είναι γεύση λευκή σοκολάτα και μπισκότο, νομίζω τα δοκιμάζω πρώτη φορά. Αλλά γενικά κάτι άλλα γεμιστά που είχαν τα έχω πάρει δύο φορές. Έφαγα τόσο πολύ σοκολάτα που γέμισα σπυριά στο πρόσωπο. Και τώρα που ηρέμησα είπα να ξαναφάω. Οπότε. Λοιπόν, πάει μία σακούλα. Αυτό ήταν. Πάμε να δούμε εδώ. Εδώ έχουμε δημητριακό, τα είδα από μία άλλη κοπέλα που νομίζω μιλάει για αυτά. Το YouTube της λέγεται It's Mirami και νομίζω είχε πάει στο Θανόπουλο και έδειξε αυτά τα δημητριακά, τα mini churros. Και μου σε φάση όταν τα είδα στο σούπερ μάρκετ λέω yummy, ας τα δοκιμάσω. Λοιπόν, οπότε έχουμε και αυτά και τώρα. Έχω πήρα δύο από αυτά που είναι κρεμμόδες τυρί μπρι με τρούφα. Είναι ό,τι καλύτερο, μας αρέσει το μπρι, τρούφα, έτσι είναι, ή κάπως οι έντονες γεύσεις. Και ήταν και σε 30% έκπτωση γιατί λίγουν σύντομα, οπότε. Και ήταν ήδη σε έκπτωση. Πόσο πλήρωσα για αυτά που περιέργεια. Α, την πέταξα την απόδειξη. Κλάιν. Ναι, τέλος πάντων, ήταν ήδη σε έκπτωση. Και είχαν και έχουν και επιπλέον έκπτωση 30% επειδή λίγουν τέλειο. Οπότε πήρα δύο για να φάω μαζί με τις τορτίγες. Ναι, ντοματίνια για σαλάτες. Και κάτι ντομάτες που είχε πάρει μάνα μου δεν μου άρεσαν καθόλου. Έφερα πάλι τορτίγες. Εδώ αυτές δεν είναι organic κλπ. Τορτίγες με αλάτι, πάλι για να κάνω βούτες στο τυρί, το κρεμμόδες με την τρούφα. Και last but not least έχουμε γάλα. Γάλα φρέσκο, 1,5% λιπαρά, μπιριμπίρι. Αυτά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το γρήγορο έτσι πιο casual βίντεο σήμερα. Θα επανέλθω στο κανάλι με περισσότερα βίντεο για το πώς μπορείς να περνάς σε δημιουργικό χρόνο με τον εαυτό σου. Μέχρι την επόμενη φορά σας φιλώ πολύ πολύ να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, να τον καλομαθαίνετε. Σας φιλώ.